Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Δεξία. Σήμερα φιλοξενούμε τον καθηγητή Δ. Παναγιώτη Παπαναγιώτου, ο οποίος είναι ακτινολόγος με ειδίκευση στην επεμβατική νευροακτινολογία, αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επίσης καθηγητής νευροακτινολογίας στο νοσοκομείο Bremen στη Γερμανία. Καλησπέρα σας, Δ. Παναγιώτου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα για να μας μιλήσετε για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Καλησπέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Χαρά μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, τα οποία αφορούν και επεμβατικές θεραπείες και τα εγκεφαλικά που αφορούν μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Έτσι, έτσι. Και επειδή εμείς δεν τα γνωρίζουμε και τόσο, γιατρέ, θα ήθελα καταρχάς να μας πείτε τι είναι η επεμβατική νευροακτινολογία και ποια είναι η εφαρμογή της στην ιατρική επιστήμη. Ναι, η επεμβατική νευροακτινολογία πρόκειται για μια ειδικότητα που δεν είναι τόσο γνωστή και ο λόγος που δεν είναι τόσο γνωστή είναι διότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και κυρίως τα τελευταία 30 χρόνια. Τι κάνει ο επεμβατικός νευροακτινολόγος? Ασχολείται με ενδοαγγειακές επεμβάσεις, δηλαδή επεμβάσεις με μικρούς καθετήρες που μπαίνουν στα αγγεία του σώματος και κατά συνέπεια στα αγγεία του τραχύλου, του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να μπορεί να θεραπεύσει, να διαγνώσει και να θεραπεύσει παθήσεις που αφορούν τα αγγεία του εγκεφάλου, όπως είναι, για παράδειγμα, στενώσεις στις καροτίδες, όπως είναι ανευρίσματα στον εγκέφαλο, όπως είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια. Και είναι μια εξειδίκευση η οποία είναι σχετικά καινούρια, διότι εξελίχθηκαν πάρα πολύ αυτές οι μέθοδοι με καινούργιες τεχνολογίες που έχουν εισηχθεί, που αφορούν και μηχανήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που είναι οι λεγόμενοι αγγιογράφοι, που χρησιμοποιούμε και μπορούμε να δούμε αυτούς τους καθετήρες, αλλά και οι ίδιοι οι καθετήρες που είναι μικροί καθετήρες που πηγαίνουν στα μικρά αγγεία του εγκεφάλου και μπορούμε εκεί να θεραπεύσουμε παθήσεις. Ώστε ποια είναι μεταξύ επεμβατικού νευροακτινολόγου και ενδοαγγειακού νευροχειρουργού? Δηλαδή γίνεται... Είναι Είναι το διάφορο. αντίστοιχο. Είναι το αντίστοιχο. Είναι το αντίστοιχο. Δηλαδή, πάλι είναι το επεμβατικό, είναι το ενδοαγγειακό. Υπάρχουν νευροακτινολόγοι που κάνουν αυτές τις επεμβάσεις. Υπάρχουν νευροχειρουργοί που κάνουν τις ενδοαγγειακές επεμβάσεις. Όμως αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η διαφορά με τον παραδοσιακή νευροχειρουργική είναι ότι παρότι αφορά παθήσεις στον εγκέφαλο, δεν χρειάζεται να γίνει διάνοιξη, κρανιεκτομή ή κομμάτι, ώστε να γίνει ανοιχτό χειρουργείο του εγκεφάλου, και αυτές οι επεμβάσεις γίνονται ελάχιστα επεμβατικά μέσα από τα αγγεία, από τη μοιραία αρτηρία συνήθως, από το πόδι δηλαδή, με αποτέλεσμα να έχουμε, γι' αυτό λέγονται και ελάχιστα επεμβατικές, διότι είναι πολύ πιο ήπιες για τον ασθενή και πολλές φορές καλύτερα αποτελεσματικές. Άρα αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της κλασικής νευροχειρουργικής και της επεμβατικής νευροακτινολογίας. Φαντάζομαι και η ανάρρωση θα είναι πολύ πιο σύντομη με τον καινούριο τρόπο, έτσι, όταν δεν γίνεται ανοιχτή επέμβαση ή ο κλασικός τρόπος με τον κλασικό τρόπο. Ακριβώς, όπως και να έχει ένα ανοιχτό χειρουργείο Ναι. στον εγκέφαλο, χρειάζεται αποκατάσταση αρκετές ημέρες, υπάρχει τραύμα όπως και να έχει στο κεφάλι και χρειάζεται οπότε μέρες αποκατάστασης και μέρες πολλές φορές στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αντίθετα, οι επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν μέσα από την μοιραία αρτηρία γίνεται μια πολύ μικρή τομή, μπαίνει μικρός καθετήρας στο αγγείο, ο οποίος αφαιρείται αμέσως μετά την επέμβαση και ο ασθενής την επόμενη ημέρα μπορεί να σηκωθεί, να περπατήσει, και γι' αυτό είναι αυτό που λέμε ελάχιστα επεμβατική, που βέβαια δεν αφορούν μόνο τον εγκέφαλο, αφορούν και άλλες αγγειακές παθήσεις του σώματος. Τώρα, στην περίπτωση τη δική σας, ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες παθήσεις
προβλήματα θέλετε που αντιμετωπίζονται στην καθημερινή σας πρακτική. Ναι, ειδικά στο εγκεφαλικό επεισόδιο έχει δημιουργηθεί μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια με αυτές τις θεραπείες. Και όταν λέμε εγκεφαλικό επεισόδιο, είναι όταν ένας ασθενής, αντίστοιχα με το έμφραγμα στην καρδιά, έχουμε μια απόφραξη μιας αρτηρίας στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα ο ασθενής μας να μην μπορεί να κουνήσει το χέρι, να μην μπορεί να κουνήσει το πόδι, να έχει διαταραχή της ομιλίας. Εδώ λοιπόν, λόγω του ότι έχουμε απόφραξη αυτής της αρτηρίας, εάν τις πρώτες ώρες μετά το εγκεφαλικό παρέμβουμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μέσα από τις αρτηρίες που είπαμε νωρίτερα, με μικρούς καθετήρες πάμε στο αποφραγμένο αγγείο και αφαιρέσουμε τον θρόμβο, τον βγάλουμε μηχανικά, τότε ο εγκέφαλός μας αιματώνεται και πάλι, παίρνει οξυγόνο δηλαδή, και μπορούν αυτά τα συμπτώματα που είναι πολύ βαριά να υποχωρήσουν πολύ γρήγορα και ο ασθενής να έχει βελτίωση. Με αποτέλεσμα, γνωρίζουμε ότι τα εγκεφαλικά μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών σε μόνιμη αναπηρία, να μην μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, να μην μπορούν να δουλέψουν, πολύ δύσκολη και οικογενειακή και κοινωνική ζωή. Η ζωή μετά από ένα εγκεφαλικό έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να, αν παρέμβουμε τις πρώτες ώρες σε επιλεγμένους ασθενείς, μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία και να σώσουμε έναν ασθενή από μόνιμη αναπηρία αλλά και από θάνατο. Και εδώ έγινε μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια, με συγχωρείτε κυρία Χριστοδούλου, που καινούργιες μελέτες έδειξαν τη μεγάλη αποτελεσματικότητα αυτής της θεραπείας, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε μια επανάσταση, αν το θέλετε, σε αυτού του είδους τις παθήσεις, παγκοσμίως να αναπτύσσονται όλο και περισσότερα κέντρα που προσφέρουν αυτή τη θεραπεία και έτσι όλο και μεγαλύτερο όφελος για τους ασθενείς μας. Αυτού του είδους τη θεραπεία προσφέρεται δηλαδή σε όλα τα νοσοκομεία ή είναι μόνο σε ειδικευμένα νοσοκομεία που θα μπορεί δηλαδή κάποιος πρέπει να τύχει να μένει κοντά σε ένα νοσοκομείο που παρέχει αυτού του είδους θεραπεία για να έχει τις ελπίδες του. Ναι, είναι μια πρόκληση το να προσφέρουμε σε όλους τους ασθενείς που το έχουν ανάγκη αυτή τη θεραπεία, διότι υπάρχουν περιοριστικοί παράγοντες που είναι από τη μία ο χρόνος, δηλαδή πρέπει να παρέμβουμε γρήγορα, και από την άλλη η εξειδίκευση. Όπως είπατε, δεν γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία, γίνεται συνήθως σε κάποια κέντρα, τα οποία παγκοσμίως τώρα αναπτύσσονται. Ακόμα είναι μικρό το ποσοστό των ασθενών που λαμβάνουν τη θεραπεία παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Κύπρο, ακόμα και στο Λονδίνο. Δεν είναι, υπάρχουν και ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν τη θεραπεία. Οπότε είναι εξειδικευμένοι, πρέπει να οργανωθεί σε κέντρα. Χρειάζεται εξοπλισμό, τον κατάλληλο εξοπλισμό που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή σύγχρονες δομές αγγιογράφου και βέβαια μια ομάδα γιατρών που θα δεχτεί γρήγορα τον ασθενή, θα τον αξιολογήσει, θα κάνει τις εξετάσεις που χρειάζονται. Και η ομάδα των επεμβατικών, που είπαμε πριν, νευροακτινολόγων ή επεμβατικών γιατρών, που θα διενεργήσουν και τη θεραπεία. Άρα λοιπόν είμαστε στη φάση οργάνωσης αυτού του συστήματος και όπως είπαμε είναι πρόκληση παγκοσμίως. Τώρα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εγκεφαλικών υπάρχει η συζήτηση για το πώς θα αυξηθεί το ποσοστό αυτών των θεραπείων. Και εδώ τα επόμενα χρόνια σίγουρα θα υπάρξει πρόοδος. Το βασικό όμως πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, αν τυχόν υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα, ότι εκείνη τη στιγμή θα πρέπει όχι να αναζητήσει το κατάλληλο νοσοκομείο, να καλέσει το ΕΚΑΒ, το αντίστοιχο ασθενοφόρο, που ανάλογα με το πώς είναι οργανωμένη η χώρα, βέβαια, θα το πάει στο κατάλληλο νοσοκομείο και στη συνέχεια μπορεί να παρέμβει. Αυτό πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, πρώτον, ότι όταν δει συμπτώματα εγκεφαλικού, όπως αυτά που είπαμε νωρίτερα, αδυναμία της πλευράς, διαταραχή στην ομιλία, τότε δεν χάνουμε χρόνο, καλούμε το ασθενοφόρο ώστε να πάει γρήγορα στο νοσοκομείο και εκεί, αφού γίνει η αξιολόγηση, μπορεί να λάβει την κατάλληλη θεραπεία ο ασθενής. Αυτά τα συμπτώματα που αναφέρατε είναι συμπτώματα που όταν ο ασθενής ήδη έχει πάθει το εγκεφαλικό ή είναι προειδοποιήσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποια συμπτώματα που είναι προειδοποίηση όπως της καρδιάς.
Όταν είναι να πάθει καρδιακό, λένε αν αισθανθείς κάποιο πόνο ή αν αισθανθείς εκείνο, τότε πήγαινε αμέσως στο γιατρό σου. Υπάρχει κάτι παρόμοιο για τα εγκεφαλικά επεισόδια? Υπάρχει μεν, βέβαια, συνήθως εμφανίζεται ευνηδίως. Δηλαδή, όταν θα κλείσει η αρτηρία, ταυτόχρονα, λόγω του ότι δεν δέχεται οξυγόνο ο εγκέφαλος, θα έχουμε στο βαρύ εγκεφαλικό πολύ έντονα συμπτώματα. Δηλαδή, να μην μπορεί να κουνήσει καθόλου το χέρι ή το πόδι, να διαταραχεί την ομιλία. Υπάρχουν όμως και τα ελαφριά εγκεφαλικά, Μάλιστα. που εκεί υπάρχει μια διαταραχή στην κινητικότητα μόνο των δακτύλων ή ένα στραβώσει μόνο το στόμα. Εκεί πρέπει να κινητοποιηθούμε. Αυτά είναι ήπια συμπτώματα που μπορεί όμως με την πάροδο του χρόνου να χειροτερέψουν. Και εκεί πρέπει να αναζητήσει κανείς να πάει στο νοσοκομείο. Δηλαδή, ακόμα και με μικρότερα συμπτώματα, αυτό θα μπορούσε να πει ότι είναι κανείς σαν καμπανάκι ενός πρώιμου εγκεφαλικού που υπάρχει πιθανότητα να κάνει και υποτροπή και να είναι το πιο βαρύ. Για το εγκεφαλικό, είναι όταν κλείσουν, όπως είπατε, υπάρχει αυτή η στένωση στα αγγεία ή υπάρχει και περίπτωση από κάποιον όγκο και να δημιουργηθεί εγκεφαλικό, δηλαδή να πιεστεί αφού ο όγκος μεγαλώνει και να δημιουργηθεί επίσης κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό δεν είναι τόσο συχνό. Μπορεί όμως ένας όγκος εγκεφάλου, ανάλογα αν βρίσκεται στην περιοχή, για παράδειγμα στην περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την κίνηση, να δημιουργήσει συμπτώματα εγκεφαλικού. Εδώ απλά η διαφορά είναι ότι αυτό δεν γίνεται απότομα. Αυτό γίνεται λίγο σιγά σιγά, να υπάρχει μια αδυναμία. Εκεί σημαντικό είναι να γίνει διάγνωση ενός όγκου και να πάρουν τα πράγματα το δρόμο του για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εδώ δεν μιλάμε πλέον για τις επεμβατικές θεραπείες που συζητήσαμε νωρίτερα. Εκεί μετά μιλάμε για τις καθαρά νευροχειρουργικές, όπου θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και να έχουμε την πιθανότητα να χρειαστεί κάποιο νευροχειρουργικό χειρουργείο. Αυτό που όμως υπάρχει ως άλλη αιτία εγκεφαλικού, που δεν αφορά την απόφραξη της αρτηρίας, είναι το να δημιουργηθεί αιμορραγία, να σπάσει δηλαδή ένα εγκύτερο και να κάνει αντίστοιχα συμπτώματα που είδαμε νωρίτερα. Τώρα πώς θα τα διαφοροποιήσουμε αυτά, αν είναι απόφραξη ή αν έχει σπάσει το εγκύτερο και έχουμε αιμορραγία. Είναι η αξονική τομογραφία εγκεφάλου, αξονικός τομογράφος που είναι γνωστό σε όλους. Αυτό μας δίνει στην οξεία φάση, στην πρώτη φάση, μας δίνει την διάγνωση. Γι' αυτό όλοι οι ασθενείς που θα πάνε με αυτά τα συμπτώματα στο νοσοκομείο θα διενεργηθεί μια αξονική τομογραφία που θα μας δώσει το αν πρόκειται για ισχεμικό, δηλαδή για διαταραχή της αιμάτωσης, ή αν πρόκειται για αιμορραγικό εγκεφαλικό. Ώστε από ό,τι κατάλαβα ότι δεν σχετίζεται με πονοκέφαλο. Κάποιοι που λένε έχω ισχυρούς πονοκεφάλους. Μήπως θα πάθω εγκεφαλικό επεισόδιο. Θα λέγατε ότι υπάρχουν περιπτώσεις. Και αν ναι, σε ποιο σημείο. Δηλαδή θα πρέπει να ανησυχήσουμε σε ποιο σημείο στο κεφάλι. Αν αισθανθούμε και τι είδος για να αποταθούμε στο νοσοκομείο. Κύριε Χριστοδούλου, όπως τα λέτε, υπάρχουν πολλών ειδών πονοκέφαλοι. Οι μικρανίες, ας πούμε, είναι το πιο συχνό. Τώρα, αυτό που ειδικά πρέπει να ανησυχήσει κάποιον είναι ο πολύ έντονος και με ευνίδια έναρξη πονοκέφαλος. Αν πολλοί ασθενείς το χαρακτηρίζουν αυτό το πονοκέφαλο ως το χειρότερο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Δηλαδή, από τη μία στιγμή στην άλλη, ευνιδίως να έχει πολύ έντονο πονοκέφαλο κάποιος. Εκεί, πολλές φορές οι ασθενείς δεν αντέχουν τον πόνο και χρειάζεται να πάνε και στο νοσοκομείο. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας το ρυβήσει, διότι υπάρχει η πιθανότητα αιμορραγίας και κυρίως με κύρια αιτία το να σπάσει ένα ανέβρισμα εγκεφάλου. Το ανέβρισμα εγκεφάλου είναι μια διάταση στις εγκεφαλικές αρτηρίες, που σαν μπαλονάκι δηλαδή να το σκεφτεί κανείς, που όταν σπάσουν μπορεί να κάνουν αυτή τη λεγόμενη υπαραχνοειδή αιμορραγία που δίνει ακριβώς αυτά τα συμπτώματα. Και εκεί επίσης μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε
επεμβατικά αυτά τα ανεβρίσματα. Δηλαδή, πάλι με τη μέθοδο της επεμβατικής νευροακτινολογίας, με μικρό καθετήρα θα πάμε πάλι στα αγγεία του εγκεφάλου. Αυτή τη φορά δεν θα ανοίξουμε την αρτηρία, αλλά θα πάμε να κλείσουμε το σημείο, αυτό το ανέβρισμα, με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν διαφόρων ειδών σπειράματα, ή αν πρόκειται για μια επικοινωνία, υπάρχουν διαφόρων μορφών σαν κόλλα που κλείνουν το σημείο που έχει αιμορραγήσει και έτσι να αποτρέψουμε μια δεύτερη αιμορραγία στο μέλλον. Άρα και εδώ προσφέρουμε λύσεις και, όπως είπατε, σε αυτή την κατηγορία των ασθενών αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ο πολύ έντονος και ευνίδιος πονοκέφαλος. Οι χρόνιοι πονοκέφαλοι θέλουν άλλη αντιμετώπιση και συνδέσεις με αυτό. Ναι. Τη στιγμή που μπορεί να κρατήσει δευτερόλεπτα και μπορεί να αισθανθεί κανεί μούδιασμα, δηλαδή τυχαίνει να είσαι με μία φίλη σου, ένα άτομο τη οικογένεια και σταματάει εκείνη τη στιγμή. Τι έγινε, λέει, μου ήρθε ένα έτσι έντονο πόνο που αισθάνθηκα μούδιασμα στη μία μεριά του κεφαλιού, όμω πέρασε. Μέχρι να το πει, περνάει. Αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Συνήθως αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Εντάξει, δηλαδή θα πάμε σε κάθε πονοκέφαλο στο νοσοκομείο. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι πολύ έντονος πονοκέφαλος, ο οποίος και επιμένει, δεν σταματάει, παίρνει και παυσίπονα και δεν έχει σταματήσει. Εκεί ναι, πρέπει να αναζητήσει βοήθεια. Ποιες είναι οι πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στη διάγνωση και τη θεραπεία των περιπτώσεων που ασχολείστε? Τα δύσκολα σενάρια, να πούμε. Εντάξει, είναι αυτό που συζητήσαμε πριν για τα εγκεφαλικά, γιατί είμαστε υπό την πίεση του χρόνου. Έτσι, είμαστε υπό την πίεση του χρόνου, οπότε και όταν συμβεί ένα εγκεφαλικό ή μια αιμορραγία, δεν θα συμβεί προγραμματισμένα, θα συμβεί οποιαδήποτε ώρα και οποιαδήποτε ώρα, είτε μέρα είτε νύχτα. Οπότε η πρόκληση είναι να έχουμε οργανώσει ένα σύστημα στα νοσοκομεία που να μπορεί να αντιμετωπίσει τον ασθενή όποια ώρα και να έρθει. Και γι' αυτό αυτές οι θεραπείες χρειάζονται τη δημιουργία ομάδων, ομάδας που δεν αφορά μόνο μία ειδικότητα, που αφορά πολλές ειδικότητες που εμπλέκονται, για παράδειγμα, νευρολόγοι, που εμπλέκονται ακτινολόγοι, αναισθησιολόγοι, η μονάδα εντατικής θεραπείας. Οπότε να οργανωθεί έτσι το σύστημα, ώστε όταν ο ασθενής έρθει στα επίγοντα του νοσοκομείου, να λάβει και τις απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις, αλλά και να μπει η διάγνωση και στη συνέχεια να γίνει γρήγορα η αντιμετώπιση. Αυτή είναι η μία πρόκληση και η άλλη πρόκληση έχει να κάνει με την ίδια την επέμβαση. Είναι λεπτές επεμβάσεις, απαιτητικές επεμβάσεις, χρειάζονται εκπαίδευση, χρειάζονται μακρά και καλή εκπαίδευση σε εξειδικευμένα κέντρα που έχουμε και στην Αγγλία, έχετε και στο Λονδίνο, έχουμε και εμείς στη Γερμανία, έχουμε δημιουργήσει τώρα και στην Ελλάδα κέντρα τα οποία μπορούν να δώσουν αυτή την εκπαίδευση ώστε να λάβουν οι ασθενείς την καλύτερη θεραπεία. Και είναι κάτι που δεν έχουμε, δηλαδή ο ασθενής δεν έχει επιλογή εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι όπως οποιαδήποτε άλλη επέμβαση που μπορείς να επιλέξεις να κάνεις την έρευνα σου, να δεις πόσα χρόνια έχει χειρουργήσει αυτό ο συγκεκριμένος γιατρός. Ωστόσο, αφινόμαστε εξ ολοκλήρου στο νοσοκομείο, στο πιο κοντινό νοσοκομείο βασικά. Ακριβώς έτσι. Όσον αφορά δηλαδή τις επίγουσες θεραπείες που είπαμε νωρίτερα, τα εγκεφαλικά, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν είναι ότι μπορούμε να πούμε θα το δω αύριο. Δεν μπορεί να προγραμματιστεί. Ο εγκέφαλος δεν έχει χρόνο όσο δεν έχει οξυγόνο. Άρα εκεί η πρόκληση είναι το σύστημα. Τώρα, αν τυχόν γίνει τυχαία μια διάγνωση του ενός ανευρίσματος εγκεφάλου, για παράδειγμα, εκεί υπάρχει χρόνος και καλό είναι και ο ασθενής να πάρει και τις απαραίτητες συμβουλές από εξειδικευμένους γιατρούς, ώστε να δει αν θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ανέβρισμα, μην τυχόν σπάσει κάποια στιγμή στο μέλλον, ή αν πρέπει να παρακολουθηθεί, τι κίνδυνο έχει η επέμβαση. Εκεί έχουμε αυτή την επιλογή. Στις άλλες θεραπείες που είναι υπερεπίγουσες, προφανώς δεν υπάρχει και γι' αυτό είναι και ο δικός μας ο ρόλος να τις οργανώσουμε στην επίγουσα βάση. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει αυτό το ανέβρισμα τυχαία?
όπως έχετε πει. Το αναφέρατε νωρίτερα, κύριε Χριστοδουλου, που Το είπατε είχα ότι πολλοί. αναφέρει. Αναφέρατε πώς μπορεί να φτάσει κανείς. Πολλοί κόσμοι έχουν αυτούς τους χρόνιους πονοκεφάλους. Οπότε Ναι. κάποια στιγμή θα μπορεί να κάνει μια μαγνητική τομογραφία Μάλιστα. εγκεφάλου και εκεί, χωρίς να σχετίζεται το ανέβρισμα με την κεφαλαργία, να βρεθεί τυχαία. Το βασικό εκεί είναι να αναζητήσει τους ειδικούς, που είναι οι επεμβατικοί νευροακτινολόγοι, που είναι νευροχειρουργοί, για να δούμε εάν πρέπει να παρέμβουμε στο συγκεκριμένο ανέβρισμα ή όχι. Και είναι κάποιοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα, αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό με ανεβρίσματα εγκεφάλου, αυξάνεται ο κίνδυνος να σπάσει. Αν ο ασθενής μας είναι καπνιστής, πολύ βασικό ρόλο παίζει η ηλικία. Είναι διαφορετικό να το διαγνώσουμε σε έναν 85χρονο, που είναι μικρότερο το προσδόκιμο ζωής, διαφορετικό σε έναν νέο άνθρωπο 40 χρονών, που εκεί ο κίνδυνος, ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος να κάνει ρήξη είναι μεγάλος. Λαμβάνουμε δηλαδή αυτούς τους παράγοντες της πιθανής ρήξης και από την άλλη το πόσο απαιτητική είναι η επέμβαση που σχετίζεται και με τη μορφολογία του συγκεκριμένου ανεβρίσματος, με τη δική μας εμπειρία ασφαλώς και συζητάμε με τον ασθενή τις επιλογές και το τι είναι καλύτερο να κάνει. Αλλά εκεί να σκεφτείτε ότι σε κάθε 100 μαγνητικές εγκεφάλου που γίνονται βρίσκεται ένα ανέβρισμα. Δεν είναι δηλαδή κάτι πολύ σπάνιο στον πληθυσμό. Ένα ανέβρισμα εγκεφάλου είναι περίπου 1 με 2% στον πληθυσμό. Αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον και απαντήσατε αρκετά από τα επόμενα ερωτήματά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το μέλλον της νευροακτινολογίας θα ήθελα να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί. Δηλαδή, αν νομίζετε ότι στο μέλλον μπορεί να γίνεται μία εξέταση, όπως για μερικές άλλες ασθένειες, όπως το τεστ Παπα-Νικολάου ή που μπορούμε κάποτε μέσω του DNA να δούμε αν είναι κληρονομικό η θρομποφιλία και να γίνει και αυτό για τα εγκεφαλικά επεισόδια. Ναι, αυτό είναι αρκετά δύσκολο, αλλά έτσι όπως έχει προχωρήσει η τεχνολογία Δεν είναι απίθανο. δεν είναι απίθανο. Τώρα εντάξει, αυτό που έχει εξελιχθεί έτσι και αλλιώς πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στο δικό μας το κομμάτι είναι η απεικόνηση. Η απεικόνηση στον εγκέφαλο, η απεικόνηση στα αγγεία γίνεται με πολύ πιο γρήγορο, με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορούμε να βάλουμε τις διαγνώσεις που είπαμε νωρίτερα, κάτι που πριν 20 χρόνια δεν ήταν τόσο εύκολο. Οι απεικονιστικές εξετάσεις όλο και γίνονται πιο αναλυτικές, πιο εξειδικευμένες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι που αναφέρατε στο μέλλον της νευροακτινολογίας και της επεμβατικής νευροακτινολογίας είναι ότι όλο και βελτιώνονται οι μέθοδοι που έχουμε στη διάθεσή μας για να προσφέρουμε την κατάλληλη θεραπεία. Οι ειδικοί καθετήρες που χρησιμοποιούμε όλο και βελτιώνονται. Να σκεφτείτε τώρα, τελευταία μπήκε και η ρομποτική μέθοδος, δηλαδή να καθοδηγούμε τον καθετήρα όχι με τα χέρια μας, αλλά με ρομπότ. Βρίσκεται ακόμα σε αρκετά αρχικό στάδιο. Δεν το χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη, αλλά πειραματικά είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε στο μέλλον, που σημαίνει ότι με ένα joystick, ας πούμε, θα είμαστε πολύ πιο ακριβείς στις Έτσι. κινήσεις μας, ώστε να έχει ίσως μεγαλύτερη ασφάλεια η μέθοδος. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι βρίσκουμε και όλο καινούργιες εφαρμογές που μπορούμε να παρέμβουμε. Τώρα, ας το πούμε, υπάρχει μια συζήτηση τοποθέτησης ενός ειδικού πλέγματος με ειδικά τσιπάκια και κοντά στην περιοχή, την κινητική περιοχή του εγκεφάλου, όπου ασθενείς που έχουν παραπληγία, που δεν μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους, μόνο με τη σκέψη να μπορούν να χειριστούν έναν υπολογιστή, να μπορούν να κάνουν πράγματα που πριν θα ήταν αδιανόητο. Και αυτό βρίσκεται σε πολύ αρχικά στάδια τώρα, αλλά βλέπετε ότι προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες ερευνητικά. Και ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι πριν 30 χρόνια και 20 χρόνια αυτά που συζητούσαμε πριν για τα εγκεφαλικά επεισόδια ήταν αδιανόητα. Ακριβώς έτσι και είμαι ευχάριστη. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνει ακόμη περισσότερα άλματα επιστήμη για να φέρει πολλές λύσεις σε πολλές ασθένειες.
Μήπως έχουμε παραλείψει κάτι για αυτό το θέμα που θα θέλατε να προσθέσετε, γιατρέ? Αυτό που μπορούμε επίσης να συζητήσουμε είναι αυτό που είπαμε σχετικά με την οργάνωση των κέντρων των εγκεφαλικών. Για παράδειγμα, στη Γερμανία έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι τα νοσοκομεία που προσφέρουν αυτές τις θεραπείες έχουν δημιουργηθεί ομάδες, έχουν αρκετά ευέλικτο σύστημα επίσης, με ευέλικτα μοντέλα που δημιουργούνται ομάδες γιατρών που δεν μένουν σε ένα νοσοκομείο, θα πάνε στο νοσοκομείο που υπάρχει το εγκεφαλικό, που έρχεται το εγκεφαλικό, ώστε να κερδιθεί χρόνος. Ακόμα και μοντέλα που ο γιατρός πηγαίνει με ελικόπτερο στο νοσοκομείο που βρίσκεται ο ασθενής για να γίνει γρήγορα η θεραπεία. Όλα αυτά είναι μοντέλα που έχουμε διενεργήσει στην Γερμανία. Τώρα στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο που βρίσκομαι, το αναφέρατε, στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο. Έχουμε δημιουργήσει ένα κέντρο στο Αρετέο Νοσοκομείο, που είναι στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εξειδικεύεται σε αυτές τις θεραπείες, τα εγκεφαλικά επεισόδια. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα μαζί με άλλα νοσοκομεία που εφημερεύουν, ώστε να υπάρχουν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα και να έρχονται οι ασθενείς στην ώρα τους. Και αυτό που είναι επίσης στην εξέλιξη είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη ως Ναι. ένα εργαλείο πλέον να μας δίνει αυτό που είπαμε πριν, που είπατε πριν, για τη διάγνωση Έτσι. στον τομογράφο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μας δίνει αυτοματοποιημένα που βρίσκεται η βλάβη στον αξονικό, αν είναι κλειστό το αγγείο, μας το κυκλώνει με κόκκινο, και ταυτόχρονα στο κινητό μας όλοι όσοι εμπλεκόμαστε σε αυτές τις θεραπείες να παίρνουμε σε ένα μήνυμα real time, την ώρα δηλαδή που γίνεται η αξονική, όλη η ομάδα να ενημερώνεται με εικόνες και με την υποσημείωση αν υπάρχει βλάβη, δεν υπάρχει βλάβη, και έτσι πολύ γρήγορα να μπορούμε να κινητοποιήσουμε όλο το μηχανισμό που χρειάζεται για να πάει ο ασθενής μας πολύ πιο γρήγορα στη θεραπεία. Ναι, αυτά είναι εξαιρετικά, παρόλο που φοβόμαστε και λιγάκι την τεχνητή νοημοσύνη, όμως μπορεί να μας βοηθήσει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ακριβώς, όπως τα λέτε, θέλει προσοχή, είναι ακόμα σε Ναι. αρχικά στάδια. Πρέπει σε εμάς τους γιατρούς λειτουργεί ως ένα βοηθητικό εργαλείο, δεν πρόκειται να μας αντικαταστήσει ούτε, γιατί που υπάρχει και συζήτηση και φόβος για κάτι τέτοιο, αλλά είναι Ναι. ένα βασικό εργαλείο που πολλές φορές θα μας Θα βοηθήσει, βοηθήσει. και όπως και η τεχνολογία σε αυτό. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Ελπίζουμε να μας ενημερώνετε όποτε έχετε κάποιες εξελίξεις. Θα θέλαμε να τις μοιραστείτε μαζί μας μέσα αυτής της εκπομπής της Υγείας και Ευεξίας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χριστοδούλου, με μεγάλη χαρά, και την επόμενη φορά, και σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε πάντα καλά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη με ένα καινούριο θέμα και ένα καινούριο φιλοξενούμενο. Καλό σας βράδυ.